Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους της κομματικής οργάνωσης Ηρακλείου, σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στη σημερινή μας εκδήλωση. Η περίοδος που διαλέξαμε να κορυφωθεί το πολιτικό άνοιγμα των κομματικών και κνήτικων οργανώσεων Ηρακλείου με τη σημερινή συγκέντρωση δεν είναι καθόλου τυχαία. Μέσα στην καρδιά των οικονομικών, πολιτικών εξελίξεων, των γεωπολιτικών αντιθέσεων που φυσικά γεννούν τραγικές συνέπειες για τη ζωή και τα δικαιώματα του λαού και της νεολαίας μας. Πάνω και από όλα τα δεινά που γέννησε η προηγούμενη δεκάχρονη καπιταλιστική κρίση, που ήταν φυσικά για όλες τις γενιές νέα κατάσταση, σκληρή πραγματικότητα. Διαλέξαμε λοιπόν αυτή την περίοδο και όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα στην πανδημία και την κρίση, μαζί με τους αγώνες που δίναμε και δίνουμε καθημερινά, να συζητήσουμε ουσιαστικά με τον λαό, με κάθε τίμιο εργαζόμενο, μικρό επιχειρηματία, αυτοαπασχολούμενο, κάθε διοπαλεστή αγρότη, κάθε νέα και νέο, τα κρίσιμα συμπεράσματα που μόνο με τα μάτια που έχουν σκοπό την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού μας μπορεί να τα δει κανείς και αντικειμενικά. Με μια αλήθεια που υπάρχει πολύτιμη πείρα, που υπάρχει και χρειάζεται κάθε ένας από μας να αξιοποιήσει στο μέγιστο. Απευθυνόμαστε λοιπόν με ένα πλατή κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το κόμμα μας και τους κομμουνιστές σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από πού ξεκινά η πολιτική αφετηρία τους από επιμέρους προβληματισμούς που υπάρχουν. Γιατί φίλες και φίλοι, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο, είναι φανερό, όλοι το συζητάμε καθημερινά, πως αυτό που φαντάζει συμπαγές και άτρωτο, το κεφάλαιο και οι υπεριαλιστικές συμμαχίες του, σπαράσεται από κλειδονισμούς και αντιθέσεις που οι πρόσχεροι συμβιβασμοί δεν μπορούν να σκεπάσουν. Πως κανονικότητα είναι η βαρβαρότητα του σάπιου συστήματος που αναπαράγει τη φτώχεια, τον πόλεμο, την κρίση, την ακρίβεια, την εκμετάλλευση, την προσφυγιά. Στο ερώτημα λοιπόν, φίλες και φίλοι, που απευθύνουν εκατοντάδες νεολαίας και λαού που συζητήσαμε όλο αυτό το διάστημα μαζί τους και τι πρέπει να κάνουμε με όλα αυτά, τι πρέπει να γίνει, απαντάμε λοιπόν, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, πως η απάντηση μπορεί να είναι μόνο μία. Πως δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος προς όφελος του λαού αν ο ίδιος δεν σφραγίσει τις εξελίξεις με τον οργανωμένο το δικό του αγώνα και τη συμμαχία του. Αυτόν τον δρόμο σας καλεί να βαδίσετε το ΚΚΕ σε αγωνιστική συμπόρευση μαζί του. Να απορρίψετε μέσα στη μάχη τα «δεν γίνεται αλλιώς», τα σφίξε το ζωνάρι να περάσει και αυτή η μπόρα, τα περίμενε την κυβερνητική εναλλαγή που πλασάρουν όλα τα αστικά κόμματα. Ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι αυτός της χειραφέτησης, της μαχητικής εισπύρωσης στα σωματεία, στους συλλόγους, στις επιτροπές αγώνα, της αλλαγής των συσχετισμών παντού, της πάλης για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Ο δρόμος που θέλει το λαό πρωταγωνιστή στη σύγκρουση για την ανατροπή της βαρβαρότητας και όχι θεατή στον διαγωνισμό για το πόσα ακόμα θα χάσει. Σε αυτή την υπόθεση λοιπόν σας καλούμε όλους εσάς και σας θέλουμε στο πλάι μας. Μάλιστα σήμερα φιλοξενούμε ορισμένους φίλους και συναγωνιστές που θα τους ακούσουμε και μετά την ομιλία του συντρόφου Γενικού Γραμματέα, που ανταποκρίνονται με ειλικρινές αίσθημα στο κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ, παρά τους όποιους προβληματισμούς τους. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν, να καλέσουμε στο βήμα της εκδήλωσής μας το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα.